Των Ελπίδων Ιωαννίνων, Κώστα Νάτση. Κύριε Νάτση, είστε πρωταθλητές μετά από 4 χρόνια. Πώς αισθάνεστε? Αισθάνομαι ικανοποιημένος. Ήταν μια χρονιά που μαζί με τα παιδιά κάναμε κατάθεση ψυχής. Κουραστήκαμε, αλλά και στο τέλος αμυφθήκαμε. Όσον αφορά για τον τελικό, ήταν 2 οι εισάξιες ομάδες και η τύχη σε εμάς έγινε με στα πέναλτ, κερδίσαμε στα πέναλτ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και ο αντίπαλός μας δεν ήταν καλός. Ήταν 2 από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Παίξαν ωραίο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει όλοι μας να δούμε πιο καλύτερα το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, γιατί αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι σήμερα ποιος κέρδισε, ποιος έχασε ή στα πέναλτ κτλ. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε παίχτες για την πρώτη ομάδα, για την ομάδα της πόλης μας, αυτή που αγαπάμε και αυτή που πονάμε. Θα πρέπει όλοι να σκύψουμε το κεφάλι κάτω, να δουλέψουμε με συνεργασία, με οργάνωση, με μεθοδικότητα, για να έχουμε μέσα σε 3 χρόνια, όπως το λέω και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, μέσα σε 3-4 χρόνια το πολύ, να βγάλουμε Γιαννιωτόπουλα. Και αυτή είναι η ουσία του θέματος. Εγώ με όλες μου τις δυνάμεις θα παλέψω να στελεχώσουν Γιαννιωτόπουλα την πρώτη ομάδα των Ιωαννίνων. Είναι στοίχημα ζωής για μένα και πιστεύω να ικανοποιηθώ στο τέλος. Είχε ανταγωνισμό η φετινή χρονιά, κύριε Νάτση? Είχε ανταγωνισμό. Προσπαθήσαν όλοι και με τη βοήθεια των γονέων και με σκληρή δουλειά. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά και πάλι σας λέω, δεν μένω εκεί. Εγώ προσωπικά είμαι ένας εργάτης των υποδομών και του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου και θέλω και οι υπόλοιπες ομάδες να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Έτσι πιστεύω ότι θα είναι η κορύφωση, να βγάλουμε παίχτες για την πρώτη ομάδα. Τελείωσαν τα ψέματα, μόνο από συνεργασίες και από συνενώσεις και με οργάνωση σωστή, όπως είπα και προηγούμενα, θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το ζητούμενο και το κυρίαρχο και αυτός είναι ο στόχος που θα πρέπει να βαδίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Αυτά ήθελα. Τέλος, είδαμε 2 διαφορετικά αγωνιστικά πρόσωπα από τις Ελπίδες στο σημερινό παιχνίδι. Τι τους είπατε στα αποδυτήρια? Στο πρώτο ημίχρονο, παιδιά, ήμασταν αγνώριστοι, ήμασταν η σκιά μας. Δηλαδή, πόνεσα πραγματικά με αυτή την εικόνα. Στο ημίχρονο είπαμε ορισμένα πράγματα, έτσι και αλλάξαμε άρδιν την εικόνα του παιχνιδιού. Δεν ήταν δυνατόν αυτή η ομάδα να έχει τέτοια, να συνεχίσει το δεύτερο ημίχρονο με τέτοια εικόνα του πρώτου ημίχρονου. Δηλαδή, πήγαν όλοι οι κόποι μας, όλη η χρονιά μας και όλοι οι κόποι μας χαμένοι.
συγχαρητήρια στα παιδιά που έστω και στο ημίχρονο ακούσαν τις οδηγίες μου και μεταμορφωθήκαν, πραγματικά μεταμορφωθήκαν, και έτσι είναι οι ελπίδες. Στο τέλος ισοφαρίσαμε, πήγαμε στα πέναλτι και πήραμε το μάτς, αλλά και πάλι σας λέω ότι η ουσία είναι ότι θα πρέπει να δούμε με σοβαρότητα, νυφαλιότητα το αύριο και για τη μεγάλη ομάδα της ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα. Πιστεύω και ο πρόεδρος να αφουγκραστεί και να τις προτάσεις μας να τις υλοποιήσει, ούτως ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο για τον Μπαζιάννα και καλύτερο μέλλον για τον Μπαζιάννα. Υπάρχουν πολλά ταλέντα στην πόλη μας, όχι μόνο στην πόλη μας, στο νομό μας, αλλά και στην περιφέρεια, επειδή ήμουν και πρόεδρος προπονητών Ηπείρου και ξέρω όλους τους προπονητές και όλες τις ομάδες. Υπάρχει ένα αστήρευτο ταλέντο. Φτάνει να σας πω, ήταν ένα που είχα στοχεύσει, κάποιον Ευθυμίου, παραδείγματος χάρη Ευθυμίου από την Αμμουδιά, τον οποίο τον είχα έτοιμο να έρθει εδώ για τον ΠΑΣ Γιάννα, και φανταστείτε ότι πήγε στον ΠΑΟΚ και έπαιξε στην K15 ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο Αγρίνιο και τον πήραν σε 0 χρόνο το σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν και θα πρέπει και εμείς να το δούμε με σοβαρότητα και με οργάνωση να βαδίσουμε για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ.